Συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το μάθημά μας. Βρισκόμαστε στη σελίδα 625 και διαβάζουμε το σίγμα ταφ κεφάλαιο από τον προφήτη Ισαΐα. Σελίδα 625, Ισαΐα, ο προφήτης, σίγμα ταφ, και θα διαβάσουμε το τέταρτο εδάφιο. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, είχαμε σταματήσει το 4. Διαβάζουμε λοιπόν σίγμα ταφ κεφάλαιο, 4 εδάφιο, 625 σελίδα, Ισαΐας. «Και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού». Για να κάνουμε μία σύντομη περιγραφή των όσων συμβαίνουν, θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε ακριβώς. Βρισκόμαστε στη χρονική εκείνη περίοδο κατά την οποία ο Ουζίας ο βασιλιάς πεθαίνει. Και εκείνη τη χρονιά ο Κύριος χαρίζει μία μοναδική πνευματική εμπειρία στο δούλο του τον Ισαΐα, η οποία περιγράφεται ως εξής. «Είδε ο Ισαΐας τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου», και όπως θα δούμε στο Ιώτα Β, αν θυμάμαι καλά, του Ιωάννη 41 εδάφιο, ο Ισαΐας βλέπει τον Χριστό. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε ακριβώς τι βλέπει ο Ισαΐας. Ιώτα Β νομίζω είναι. Ιώτα Β 41, διαβάσουμε σελίδα 950, ας διαβάσουμε το 40 και το 41 εδάφιο. Ιώτα Β 40-41, για να δούμε ποιον βλέπει ο Κύριος. Το λέει ο Ιωάννης. «Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, δια να μη είδωση με τους οφθαλμούς και νοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ταύτα είπεν ο Ισαΐας, ότε είδεν την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού». Την δόξα πιανού, την δόξα του Χριστού, την δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Ποια είναι η δόξα την οποία βλέπει? Τον Κύριο καθήμενον επί του θρόνου. Πάμε πάλι στον Ισαΐα, σελίδα 625. Αφού λοιπόν βλέπει τον Κύριο καθήμενο επί του θρόνου υψηλού και επιρμένου, το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό, μια παρουσία που γεμίζει τα πάντα. «Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφήμανα εξ πτέρυγα έχοντα έκαστο, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, δέος καταλαμβάνει τα κτιστά όντα του Θεού στην παρουσία του Θεού, ακόμη και αν αυτά είναι σεραφείμ ή χερουβείμ, όχι μόνον οι άνθρωποι. Μετά μας λέει ότι με τα δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού», πράγμα που σημαίνει ότι στην παρουσία του Θεού κανένας δεν έχει ανάγκη να στηρίζεται στα πόδια του και κανένας δεν έχει το θάρρος στο περπάτημά του. Στη συνέχεια μας λέει ότι με τας δύο επέτα, όταν κάποιος βλέπει τον Θεό με δέος και αντιμετωπίζει τα πράγματα του Θεού με τον δέοντα σεβασμό, χωρίς να έχει δικό του περπάτημα, τότε το επόμενο βήμα είναι να πετάξει. Δηλαδή και αυτό το πέταγμα είναι ένα πέταγμα ελευθερίας, απόλαυσης, χάριτος. Στο τρία εδάφιο μας λέει ότι έκραζε το ένα προς το άλλο. Είχαμε πει ότι εδώ φανερώνεται η υπέροχη και αρμονική επικοινωνία εκείνων που βρίσκονται στο περιβάλλον του Θεού. Υπάρχει ένας διάλογος αμοιβαίος και η κατανόηση του ενός προς τον άλλον είναι απόλυτη και ξεκάθαρη. Όταν δύο βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, συνεννοούνται με τρόπο μοναδικό, χωρίς να χρειάζεται να πούνε πολλά. Το ένα προς το άλλον έλεγε κάποια πράγματα. Τι έλεγε? «Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων», που σημαίνει ότι στην παρουσία του Θεού δεν χρειάζεσαι να πεις πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο βλέπεις και στο οποίο μετέχεις είναι πάρα πολύ σαφές, ότι ο Θεός είναι Άγιος, ότι ο Θεός είναι παρόν, έχουν κοινή εμπειρία και λένε και οι δύο τα ίδια πράγματα. Δεν λένε διαφορετικά πράγματα. Άρα λοιπόν, για να μπορεί κάποιος να συνοηθεί με κάποιον και για να λένε και να φρονούν και να πιστεύουν τα ίδια, εκείνο το οποίο τους χρειάζεται είναι η κοινή εμπειρία. Αν λείπει η κοινή εμπειρία, τότε ο καθένας τραγουδάει ό,τι θέλει.
Λέει ό,τι θέλει, υποστηρίζει ό,τι θέλει, το βλέπει όπως θέλει. Αυτοί εδώ λένε όλοι τα ίδια και τα ίδια, ακριβώς. Και από το ένα στόμα και από το άλλο η ίδια δήλωση βγαίνει, η οποία πηγάζει από την κοινή εμπειρία. Και η κοινή εμπειρία πηγάζει όταν βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον. Αφού λοιπόν λέει Άγιος, 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 Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γης είναι πλήρης της δόξης αυτού. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι γεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις μπορούν να βλέπουν παράλληλα και ταυτόχρονα τι γίνεται πολλά χιλιόμετρα μακριά, διότι αυτά τα οποία λένε αυτοί από τον ουρανό συμβαίνουν στη γη. Και για να το πω καλύτερα, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη, αυτοί τα βλέπουν από τον ουρανό. Άρα, υπάρχει δυνατότητα όταν κάποιος βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση χάριτος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση χάριτος. Κατάσταση χάριτος είναι να γεύεσαι πράγματα τα οποία σε απελευθερώνουν. Όχι να επαναλαμβάνεις διαρκώς τα ίδια λάθη και επειδή είμαστε στην περίοδο της χάριτος να λέω ότι εντάξει, ο Θεός θα με συγχωρέσει. Προφανώς ο Θεός θα με συγχωρέσει και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας της χάριτος είναι η συγχώρεση. Αλλά το άλλο μέρος είναι η μεταμόρφωση. Εάν κάποιος ταυτίζει τη χάρη μόνο με το κομμάτι της συγχώρεσης, παραγνωρίζοντας το κομμάτι της μεταμόρφωσης, τότε κινείται προς λάθος διδασκαλία, διότι δεν αλλάζει ποτέ. Γιατί η υγιένουσα διδασκαλία, η οποία οδηγεί στο αληθινό αγιοπνευματικό βίωμα, οδηγεί τον άνθρωπο και στην συγχώρεση αφενός, και στην απελευθέρωση και στη μεταμόρφωση. Και βέβαια όταν του συμβούν αυτά τα πράγματα αρχίζει και βλέπει πράγματα τα οποία διαδραματίζονται κάπου αλλού. Γιατί τέτοια είναι η χάρη του Θεού και τέτοιο είναι το Πνεύμα το Άγιο, να αναγγέλει εδώ κάτι που γίνεται χιλιόμετρα μακριά. Αφού λοιπόν λέει ότι πάσα η γης είναι της πλήρης δόξης αυτού, ερχόμαστε στο σημερινό κάνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή, προκειμένου να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Λέει στο 4 εδάφιο λοιπόν, οι παραστάτες της Θύρας, βρισκόμαστε στον ουρανό, οι παραστάτες της Θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος. Άρα λοιπόν και στον ουρανό τα επουράνια όντα κράζουν και δοξάζουν. Δεν είναι νεκροταφείο ο ουρανός. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα πρέπει να συμβαίνει και στη γη. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία τα επίγεια όντα, τα αναγεννημένα πλέον πρόσωπα, η Εκκλησία του Χριστού, τι καλείται να κάνει? Καλείται να κάνει αυτό το οποίο κάνει ο ουρανός. Γιατί η Εκκλησία, εάν είναι Εκκλησία, οφείλει να έχει ανταπόκριση με τον ουρανό. Δηλαδή στην Εκκλησία διαδραματίζονται γνήσια, μιμητικά, αλλά γνήσια φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν και στον ουρανό. Ό,τι ζει ο ουρανός το γεύεται και η Εκκλησία. Όπως ο ουρανός είναι ένας τόπος ατελευτήτου δοξολογίας, με αποτέλεσμα να τρίζουν οι παραστάτες, το ίδιο ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και στην Εκκλησία. Και βέβαια για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Ένα αγιασμένο περιβάλλον, ένα περιβάλλον όπου αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτό δεν θα αυτοδικαιώνονται, αλλά θα πλησιάζουν τον Θεό με έναν τρόπο τελωνικό, όπως πλησίασε δηλαδή ο τελώνης αφενός, και από την άλλη με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στον ουρανό τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Δηλαδή δέος δεν παραγνωριζόμαστε. Μέσα στην Εκκλησία ακούμε προφητεία, την ώρα που ακούμε προφητεία δεν μιλάμε ένας με τον άλλον, δεν κάνουμε βόλτες περαδόθη να πάμε να πιούμε νερό. Δέος. Για φαντάσου τώρα να είναι ο Κύριος παρόν μέσα στη δόξα του, νεφέλες παρουσίαστε Θεού, και ο καθένας τώρα να κάνει βόλτα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό κάνουν τα σεραφείμ? Όχι βέβαια. Κλείνουν τα μάτια τους, ούτε κάθονται σταυροπόδι τα σεραφείμ, έτσι. Και γενικά όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού και όποιος έχει αίσθηση σε ώρα του παρουσία, ούτε σταυροπόδια κάθεται, ούτε τσίκλες μασάει, ούτε... Κινείται δηλαδή σε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που βιώνει. Εάν βιώνει την παρουσία του Θεού, τότε ένας σέβας, μια ευλάβεια είναι που τον καταλαμβάνει. Και εκεί συμβαίνουν πράγματα από τα οποία δεν θέλει κάποιος να ξεφύγει. Σου λέει, καλό είναι να είμαστε Κύριε εδώ. Έτσι δεν έγινε με τον Πέτρο και με τους άλλους δύο μαθητές? Λέει, να κάνουμε μία σκηνή για εσένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Και εσείς που θα μείνετε? Εμείς θα μείνουμε εδώ, στα Κατσάβραχα. Και δεν έχετε πρόβλημα? Τι πρόβλημα να έχουμε? Είναι υπέροχα να είμαστε εδώ. Είναι ευλογία, είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος. Το καλύτερο, το πιο ωραίο, εξάστερο ξενοδοχείο
δεν μπορεί να συγκριθεί όταν κάποιος βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Είναι άλλα πράγματα, ανεκλάλητα, υπέρλαμπρα, δεν περιγράφονται με τίποτα. Η κατάσταση όμως αυτή προϋποθέτει σέβας, ευλάβεια, χτύπημα του στήθους κατά το παράδειγμα του τελώνη, που σημαίνει ότι το κακό δεν βρίσκεται στον άλλον, το έχω εγώ μέσα μου και το πρόβλημα είναι δικό μου. Δεν μου φταίει το περιβάλλον. Όχι ότι δεν έχει προβλήματα το περιβάλλον, έχει προβλήματα, αλλά το πρόβλημα όμως είναι δικό μου, που εγώ δεν μπορώ να σταθώ καθώς πρέπει σε ένα προβληματικό περιβάλλον. Όταν λοιπόν γίνονται όλα αυτά και έχουμε επίγνωση του πού βρισκόμαστε και του τι μας χαρίζεται, εάν το γευόμαστε, αυτό το οποίο μας χαρίζεται, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μας δίδεται και να μην το γευόμαστε. Εάν όμως το γευόμαστε, τότε υπάρχει δοξολογία, σύονται οι παραστάτες της θύρας εκ της φωνής του κράζοντος, η Εκκλησία του Χριστού κράζει, όπως κράζουν και τα επουράνια όντα. Μετά θα έχουμε προσευχή. Η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι νεκροταφείο. Η Εκκλησία καλείται να είναι τόπος δοξολογίας και ευχαριστίας, τόπος υμνοδίας, τόπος πληρώσεως Πνεύματος Αγίου. Θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Θα ψάλω με το νου, θα ψάλω με το πνεύμα. Και μέσα σε αυτή την αγιοπνευματική λειτουργία γεμίζει ο τόπος της παρουσίας του Θεού, και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και βλέπει πράγματα τα οποία δεν ήξερε ότι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Αφού λοιπόν λέει ότι οι παραστάτες της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Γιατί ο οίκος επλήστη καπνού? Εξαιτίας της παρουσίας του Θεού, εξαιτίας της κράζουσας δοξολογίας. Έχουμε μια κράζουσα δοξολογία εδώ, με αποτέλεσμα η παρουσία του Θεού να είναι διάχυτος και μάλιστα με τρόπο αισθητό. Γιατί κοιτάξτε τι λέει, ο οίκος επλήστη καπνού. Δίνει σημάδια ο Θεός της παρουσίας του. Όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή. Όχι μόνο στον ουρανό, αλλά και στη γη. Πάντοτε ο Θεός δίνει σημάδια, σημεία της παρουσίας του. Διότι ναι μεν, η παρουσία του Θεού και η σχέση μετά του Θεού είναι ένα βίωμα βαθύτατα προσωπικό και εσωτερικό, πλην όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι μέσα σε όλα αυτά γίνεται αυτή η παρουσία και με έναν τρόπο αισθητό, ώστε κανένας να μην μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε αυτός ο οποίος το γεύεται. Και ενώ στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε τη στήλη πυρός και την Νεφέλη, την ημέρα την Νεφέλη, τη νύχτα της στήλης της πυρός, στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία του Χριστού έχει το σημάδι της παρουσίας του Θεού, που είναι οι ξένες γλώσσες εν Αγίω Πνεύματι. Και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προφητείες που φανερώνουν κρύφια καρδιών, και όλες αυτές οι εν Αγίω Πνεύματι μελωδίες, οι διερμηνίες, οι αναστηλώσεις των ερηπείων, όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα ερήπιο και φεύγει από την Εκκλησία όρθιος, γιατί του μίλησε ο Θεός με κρύφια καρδιών. Αυτά τα πράγματα είναι η έμπρακτη και αισθητή παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία, την οποία ο κάθε ένας από εμάς βεβαίως βιώνει με τρόπο εσωτερικό, προσωπικό, αλλά εντός του συνόλου. Και εδώ ξανά έχει ο Θεός, γιατί παρότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι σαν Εκκλησία ζούμε αποστολικές στιγμές, εν τούτης ο Κύριος δεν μας αφήνει χωρίς να δηλώνει παρόν. Έχουμε εκδηλώσεις Πνεύματος Αγίου, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς, θέλουμε όμως και κάτι παραπάνω. Έχουμε ανάγκη κάτι παραπάνω. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Θέλουμε πιο έντονη την παρουσία του και σε μεγαλύτερη διάρκεια. Και μάλιστα μια τέτοια παρουσία η οποία να με αλλάζει, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να έρθει η παρουσία του Θεού, να την αισθανθώ, να την παρερμηνεύσω και να πω να, ο Κύριος με οδηγεί. Ο Κύριος συμμαρτυρεί, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα αφού ο Κύριος είναι μαζί μου, ποια η χρεία του να αλλάξω? Με αποτέλεσμα να έρχεται η παρουσία του Θεού, ο λαός του Θεού να την γεύεται, να την παρερμηνεύει, ότι ο Θεός ευαρεστείται εις αυτόν επειδή τον επισκέπτεται, και τελικά να μην κάνει τίποτα να αλλάξει και να υιοθετεί λογικές και πρακτικές, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές από αυτές τις οποίες η Γραφή αναφέρει και είναι ξένες προς την πρακτική των Αποστόλων και τη λογική τους. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος λοιπόν να έχουμε, θυμάμαι είχα δει μία όραση πριν, δηλαδή προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ότι ήμασταν σε μία περιδιάδα, σε μία κοιλάδα,
Και ήταν αυτή η κοιλάδα γεμάτη τενεκέδες. Και εγώ κοιτούσα από πάνω, οι τενεκέδες ήταν ένα στράτευμα τενεκέδων με μια αξιομνημόνευτη συνέπεια και τάξη στην παράταξή τους. Ήταν παραταταγμένοι ως στράτευμα μάχης αυτοί οι τενεκέδες και ήταν και πάρα πολλοί. Και ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός και ξεσπάει μία μπόρα. Μια καταρακτώδη βροχή. Αυτή η καταρακτώδη βροχή ήταν τόσο έντονη, τόσο δυνατή και τόσο καθαρή που καθάριζε όλους τους τενεκέδες και έλαμπαν οι τενεκέδες. Όμως από ένα σημείο και μετά παρατήρησε ένα παράξενο και παράδοξο φαινόμενο. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν το εξής, ότι από αυτούς τους πολυάριθμους τενεκέδες ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι υπερχείλιζαν. Δηλαδή, αν πούμε ότι ήταν 500 τενεκέδες, καμιά δεκαπενταριά 20 ήταν αυτοί οι οποίοι υπερχείλιζαν. Οι άλλοι δεν υπερχείλιζαν. Και λέω, για ποιο λόγο αυτοί οι λίγοι τενεκέδες υπερχειλίζουν ενώ οι άλλοι δεν υπερχειλίζουν? Και πήγα και πλησίασα. Και τι να δω? Ότι οι τενεκέδες οι οποίοι υπερχείλιζαν είχαν πάτο. Δηλαδή συγκρατούσαν την ευλογία και αυτή η ευλογία τους καταπλημμύριζε σε βαθμό ώστε να έχουν υπερχειλίζοντα τα ποτήριά τους. Οι άλλοι τενεκέδες δεν είχαν πάτο, δηλαδή ναι μεν ο Θεός επισκέπτεται, αλλά όταν κάποιος δεν έχει πάτο, δεν έχει βάσει το γεγραμμένο λόγο και δεν έχει, ας το πούμε, στη ζωή του την υπακοή, θα μπορούσε να πω, την ταπείνωση, γιατί ο πάτος είναι η ταπείνωση και η βάση, ο λόγος του Θεού επάνω στην οποία κάποιος μπορεί να στηρίξει τη ζωή του. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτός ο πάτος, με αποτέλεσμα ναι μεν όλοι να γεύονται αυτή την παρουσία, ελάχιστοι όμως ήταν αυτοί που γέμιζαν. Και κατάλαβα ότι αυτός ο πάτος αφενός μεν είναι η ταπείνωση, αφετέρου δε είναι η βάση του λόγου του Θεού. Εάν έρχεται η παρουσία του Θεού, αλλά εγώ μέσα μου έχω στρεβλή ή εσφαλμένη ή μη παραδεδομένη διδαχή που να είναι τεκμηριωμένη αγιογραφικώς, τότε ναι μεν ο Θεός στα πλαίσια της αγαθότητάς του με επισκέπτεται, αφού προσεύχομαι, αφού είμαι μαζί με τους άλλους, όπως επιστρέφεται ο Κύριος την Εκκλησία, μας επισκέφτεται όλους. Πόσοι γεμίζουν είναι το θέμα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σοβαρό πράγμα είναι να μην θεωρούμε ότι η παρουσία του Θεού είναι αρκετή. Είναι αναγκαία, χωρίς αυτή δεν γίνεται, αλλά μπορεί να έρθει. Αλλά εάν εγώ έχω μια εσφαλμένη κατανόηση των πραγμάτων και επιμένω εις αυτήν, τότε θα έρχεται, κάτι θα νιώθω, θα σηκώνομαι, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδέρφια, να έρχεται η παρουσία του Θεού και να φεύγουμε από εδώ υπερχειλισμένοι. Και όταν ο άνθρωπος είναι υπερχειλισμένος, δηλαδή γεμάτος, δεν χωράει μέσα του οτιδήποτε άλλο ξένο, αλότριο, νόθο και πλαστικό, οτιδήποτε υποκατάστατο, οτιδήποτε θα μπορούσε να το θεωρήσει ως έναν τρόπο ανακούφισης, μια έξοδο διαφυγής. Δεν το χρειάζεται. Καθόλου δεν το χρειάζεται. Και γι' αυτό το λόγο και δεν τίθεται θέμα μη ή όχι, πρέπει, δεν πρέπει. Γι' αυτό το λόγο εμείς στην Εκκλησία του Χριστού δεν είμαστε ηθικολόγοι. Μας ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος. Υπάρχει βίωμα Πνεύματος Αγίου και μάλιστα να έρθει αυτό να ακουμπήσει επάνω στην αγιογραφική τεκμηρίωση. Τότε πλέον ο άνθρωπος γεμίζει με Θεό. Αυτό το γέμισμα δεν επιτρέπει σε κάτι άλλο να παρισφυρίσει εκεί μέσα, διότι δεν το χρειάζεσαι. Και τότε είναι που αρχίζεις και αλλάζεις. Αλλάζει ο νους, αλλάζει η καρδιά, αλλάζουν οι προτεραιότητες, αλλάζει η λογική, αλλάζει ο άνθρωπος τελείως και τότε πάμε για άλλα. Αρχίζουμε πλέον και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είναι φανερά διαγυμνού οφθαλμού. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Σας αναγγείλει τα μέλλοντα, γιατί εσείς αυτή τη στιγμή στο παρόν έχετε αυτού του είδους την τοποθέτηση. Δεν έχετε παρερμηνίες. Γεύεστε πράγματα και αυτά που γεύεστε σας μένουν. Και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να σας χαράζουν εσωτερικά, σε σημείο ώστε να απορρίπτετε πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσατε ότι χρειαζόσασταν, αλλά τελικά απεδείχθη ότι δεν τα χρειάζεστε. Διότι όταν ο άνθρωπος γεύεται πράγματα από το Θεό, αποδεικνύεται ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ο Θεός. Και τότε δεν ζορίζεται για να αφήσει κάτι. Δεν ζορίζεται. Έρχεται ως ένα φυσικό επακόλουθο αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Ψυχή και χορτασμένη αποστρέφεται την κερίθρα. Ψυχή όμως
πεινόσα και το πικρό της φαίνεται γλυκή. Τι σημαίνει αυτό? Όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι χορτασμένη από το δημιουργό της, τότε όλα αυτά τα οποία την δελεάζουν ή την δελέαζαν μέχρι τώρα, η κερίθρα είναι πώς λέμε, πολλές φορές λέμε, έχει το μέλι στο στόμα του ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην το γλύψει? Εγώ λέω ότι δεν είναι δυνατόν να μην το γλύψει. Ο λόγος του Θεού λέει όμως ότι είναι δυνατόν να μην το γλύψει. Άμα είσαι χορτάτος, τότε και εδώ να το έχεις τον πειρασμό, δεν κάνεις έτσι. Δεν το χρειάζεσαι. Μάλιστα λέει ότι η ψυχή και χορτασμένη αποστρέφεται την κερίθρα. Δηλαδή την έχει εδώ, δεν σε θέλω. Δεν είναι ότι ζορίζεται, φύγε ρε παιδί μου, τι ωραία που θα ήταν να το γλύφα. Δεν λέει έτσι. Δεν είναι ότι πιέζεται, δηλαδή το αποστρέφεται. Ενώ η ψυχή που είναι πεινόσα, όχι την κερίθρα και το πικρό, αυτό που τη βλάπτει, το βαφτίζει ότι είναι γλυκή. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Και αυτό είναι μια απάντηση σε όλη εκείνη τη λογική, η οποία καμιά φορά επικρατεί και ανάμεσά μας, που λέμε «Μα νόμο θα βάλω, αδερφέ, με το ζόρι». Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα με το ζόρι. Μα απολύτως τίποτα. Ή έχω τη χάρη, ή έχω τη χάρη, η οποία είναι η ζώσα παρουσία του Θεού μέσα μου, που με χορταίνει εις τρόπον ώστε να λέω όχι και να αποστρέφομαι εκείνο το οποίο μέχρι τώρα επιθυμούσα, ή δεν την έχω και ή θα πέσω με τα μούτρα στο μέλι, ή θα ζορίζομαι ας πούμε και θα νιώθω ως ευνουχισμένος, θα έχω στερητικά σύνδρομα. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι πρέπει, δεν πρέπει, απαγορεύεται, που το γράφει. Όταν ακούω να μου λένε που αδερφέ και που απαγορεύεται και θέλω να μου το δείξεις, λέω καλά εντάξει, λέω κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν γεύεται. Άμα γευόταν δεν έχει τέτοια ερωτήματα. Ψυχή και χορτασμένη αποστρέφεται την κερίθρα. Είναι κακό αδερφέ να τρώμε μέλι από την κερίθρα? Είναι κακό, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι και κακό. Εγώ δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, πού είναι το κακό? Κανένα κακό. Και γιατί την αποστρέφεται την κερίθρα? Δεν τη θέλει, ρε παιδί μου, δεν τη χρειάζεται. Δεν τη χρειάζεται, αφού είναι χορτάτος. Άρα λοιπόν, δεν είναι το θέμα που το γράφει ότι δεν το θέλει, ότι δεν αυτό, δεν εκείνο και δεν το άλλο. Μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους νομικισμούς. Νομικιστής. Να πούμε κάτι και για τους νομικισμούς, γιατί αυτός ο όρος φοριέται πάρα πολύ τελευταία από ορισμένους κακοποιητές της έννοιας της χάριτος. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Νομικιστής δεν είναι αυτός που λέει «Έλα εδώ Βαγγελιό, τι είναι αυτό που φοράς?» Μάλιστα, είναι θαλασσί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή το θαλασσί μας παραπέμπει σε παραλίες και άρα υπάρχει περίπτωση να έτσι, θα πρέπει να το βγάλεις το θαλασσί και να φοράς τον γκρι, διότι δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Δεν είναι αυτός ο νομικιστής. Ο νομικιστής, ξέρετε ποιος είναι? Πού υπάρχει κανένα παραθυράκι στο νόμο που να μην γράφει αυτό που θέλω να κάνω, ώστε να μπορέσω να το κάνω? Άρα νομικιστής δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος βάζει διατάξεις τις οποίες δεν έχει θέσει ο Θεός, είναι και εκείνος που προσπαθεί να βρει παραθυράκια μέσα στη γραφή για να κάνει το κέφι του. Έτσι. Αυτός είναι ο νομικιστής. Νομικιστής δεν είναι μόνο μία όψη, είναι και οι δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος. Και η μία περίπτωση του νομικιστού και η άλλη δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο παρά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν έχουν γεύσεις Πνεύματος Αγίου και έχουν πέσει με τα μούτρα στο μέλι ή ενοχοποιούν το μέλι. Ή πέφτουν με τα μούτρα στο μέλι ή ενοχοποιούν το μέλι. Και οι μεν και οι δε είναι εκτός συγνότητος, δεν έχουν εμπειρίες και ανάλογα με την προαίρεσή τους κινούνται αναλόγως. Αλλά πάντως όχι από βιώματα Πνεύματος Αγίου. Το βίωμα, αδέρφια. Όταν λέει ότι ο Παράκλητος θα έρθει, λέει προς εσάς ο Παράκλητος, γιατί? Για να σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια δεν είναι προφορικές διατυπώσεις οι οποίες είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού απλά και μόνο. Η αλήθεια είναι ένα προσωπικό αγιοπνευματικό βίωμα που έχω εγώ με τον Κύριό μου σε μια συνάντηση προσωπική, η οποία όμως για να μην είναι φαντασιώδης τεκμηριώνεται αγιογραφικώς. Γιατί ο καθένας μπορεί να πει ότι του μιλάει ο Θεός, ότι τον οδηγεί ο Θεός ή ότι με κάποιον τρόπο τον καλεί ο Θεός να κάνει κάτι, αλλά μην το στηρίζει γραφικά. Άρα η αλήθεια είναι ένα βίωμα μιας αληθείας που είναι καταγεγραμμένη και την οποία εγώ τη γεύομαι, γιατί το Πνεύμα το Άγιο με κάνει να τη γεύομαι. Αυτή η αλήθεια είναι που ελευθερώνει.
η αλήθεια ενός καταγεγραμμένου γεγονότος, το οποίο εγώ το βιώνω στη ζωή μου δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί έχουμε απελευθέρωση. Εκεί έχουμε σπάσιματα δεσμών, διαρρήξεις με παρελθόντα, με παρόντα, νέες κατευθύνσεις, νέοι ορίζοντες προς το μέλλον. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αδέρφια, η πνευματική ζωή, πώς να την περιγράψω? Να την περιγράψω σαν μία απόλαυση, μια κατάσταση απολαύσεως σε μια στενή και τεθλιμμένη οδό όμως. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Είναι ο τρόπος που αποφάσισε ο Θεός να ζει σαν άνθρωπος. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι να γεύεσαι τον Θεό αλλάζοντας, όχι παραμένοντας ο ίδιος. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Θεός επισκέπτεται, αλλά δεν έπεται ότι και εγώ θα αλλάξω επειδή με επισκέπτεται. Αλλάζω εξαιτίας της επισκέψεώς του μόνον όταν πραγματικά δουλεύω μέσα μου. Αν δουλεύω μέσα μου και έχω τον πάτο στον τενικέ μου, τότε αυτό το υπερχείλισμα είναι τόσο πολύ έντονο και χυμαρόδες, είναι τόσο κατακλυσμιαίο αυτό το συνέστημα, που πραγματικά δεν γίνεται να μην αλλάξεις. Το βίωμα που είναι η εκπλήρωση του γεγραμμένου λόγου στη ζωή σου είναι αυτό που μπορεί να σε αλλάξει και σένα και εμένα. Αλλά τώρα χάθηκα. Πού είμαστε? Το 5, να πούμε το 5. Το 5. Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλαίων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον κύριο των δυνάμεων. Τότε είπα, αυτά τα λέει ο προφήτης, ο Ισαΐας. Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι εχάθην. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Δεν αξίζω να είμαι εδώ. Πώς θα τα αντέξω αυτό το πράγμα? Όταν κάποιος βρίσκεται, αδέρφια, στη γνήσια παρουσία του Θεού και όχι να είναι κοινωνός ενός ανθρωπίνου ξεσπάσματος ενθουσιασμού, τότε το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιεί είναι η αμαρτωλότητά του και η αναξιότητά του. Στην παρουσία του Θεού, όταν κάποιος μπει πραγματικά, ή θα νιώθει ταλέπορος, ή θα νιώθει ότι χάνεται, γιατί δεν αξίζει να είναι, ή θα νιώθει ότι είναι αμαρτωλός. Ας πούμε, θυμηθείτε την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, όταν ο Κύριος του είπε επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα, εκείνος το έκανε, πιάσανε ψαριά τέτοια που δεν είχαν ξαναματαπιάσει ποτέ στο παρελθόν, την ίδια στιγμή και στο ίδιο μέρος όπου το προηγούμενο βράδυ είχαν αποτύχει παταγωδός, βλέπει τα ψάρια ο Πέτρος, συνειδητοποιεί την ενέργεια του Θεού, την παρουσία του, γιατί μόνο αυτή η παρουσία θα μπορούσε να τα φέρει αυτά τα ψάρια εκεί, και τότε τι είπε? Έξελθα πεμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση, και αυτό είναι στοιχείο μεταμορφωμένου ανθρώπου, να μετανοεί την ώρα που ευλογείται. Γιατί υπάρχει περίπτωση να επέρεται κάποιος την ώρα που ευλογείται. Δηλαδή την ώρα που ο Θεός συμμαρτυρεί και επεμβαίνει και θαυματουργεί για χατήρι του ο Θεός, εκείνος να πει ότι με πάει ο Θεός. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα αυτά, διότι βλέπεις, αδελφέ, έχουμε και έναν αγώνα. Δεν... Όπως καταλαβαίνεις εδώ, αγώνες, τριήμερα, τετραήμερα, δώσ' του Νάγι, νηλονυκτίες, δύο φορές την εβδομάδα νηστεία, ό,τι μπορούμε κάνουμε, ευαγγελίζουμε, πάμε κόντρα στο ρεύμα, αγιότητα, καθαρότητα, όλα αυτά μαζί. Επόμενο δεν ήταν να έρθει ο Θεός να ευλογήσει? Εδώ λοιπόν, στην παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος καλείται, μάλλον όχι καλείται, η παρουσία του Θεού, η πραγματική και γνήσια παρουσία του Θεού, δεν σου επιτρέπει να πεις άλλα πράγματα, δεν σου βγαίνει και εσένα, δηλαδή δεν σου βγαίνει. Εάν μου βγαίνει να πω κάτι άλλο, σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ξέσπασμα ενός πληγωμένου εγωισμού που έκανε μία χάρη ο Θεός να κάνει κάτι καλό για αυτόν, και αμέσως βγήκε στο προσκήνιο και έβγαλε μία σημαία ότι να, βλέπετε μένα που με επισκέφτεται τώρα ο Θεός και βλέπετε το έργο μου και ειδού τι γίνεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος νιώθει αμαρτωλός, αλλά με τρόπο χαρμόσυνο, όχι με τρόπο καταθλιπτικό. Με τρόπο χαρμόσυνο.
Γιατί από τη μία βλέπει την παρουσία του Θεού, από την άλλη βλέπει τη δικιά του την αναξιότητα και κάνει το σωστό συνδυασμό. Οι άνθρωποι του Θεού κάνουν σωστό συνδυασμό. Δηλαδή τι, βλέπουν από τη μία την αθλειότητά τους μέσα στην παρουσία του Θεού και από την άλλη βλέπουν ότι ο Θεός τους επισκέπτεται αυτούς που δεν το αξίζουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τι, να συντρίβεται η καρδιά τους. Η καρδιά του ανθρώπου πότε συντρίβεται? Όταν νιώσει την αγάπη του Θεού την οποία παραδέχεται ότι δεν την αξίζει. Σου λέει τι μου συμβαίνει και μου το χρώσταγες εσύ αυτό. Μου το χρώσταγες. Εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Και εσύ κάθεσαι εδώ και με περιμένεις και δεν σηκώθηκες να φύγεις. Και με έμπασες μέσα στην παρουσία σου για να μου κάνεις τέτοια πράγματα σε μένα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Αυτό ακριβώς είναι. Οι Άγιοι του άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να καταλάβουν με ποιον τρόπο, δηλαδή τον ανιδιοτελή τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Θεός. Ότι δηλαδή τους περιμένει. Πάντοτε τους περιμένει. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην». Και κοιτάξτε τώρα η πρώτη ομολογία, μάλλον η δεύτερη. «Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Μα εσύ είσαι προφήτης. Όταν ένας άνθρωπος πραγματικά γεύεται την παρουσία του Θεού, δεν του βγαίνει να πει ότι είναι προφήτης, ακόμη και αν είναι. Του βγαίνει να πει ότι είναι ταλέπορος, ότι είναι χαμένος, και ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Άρα στην παρουσία του Θεού εντοπίζω το πρόβλημά μου. Δεν είναι η παρουσία του Θεού η υπογραφή του Θεού στο δικό μου περπάτημα. Η συμμαρτυρία του Θεού στις δικές μου ιδεοληψίες και ως επιβεβαίωση ενός αρρωστημένου φύλαυτου εγώ. Δεν είναι αυτό η παρουσία του Θεού. Το ότι έρχεται η παρουσία του Θεού δεν έρχεται για να μου πει ότι σε πάω πάρα πολύ και μ' αρέσει ο τρόπος που προσεύχεσαι, που κράζεις, που μιλάς, που ευαγγελίζεις. Δεν είναι αυτό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς για να ξανάρθει η παρουσία του Θεού, η παρουσία του Θεού είναι ο τρόπος του Θεού, ένας χαρμόσυνος τρόπος του Θεού να μου δείξει τα χάλια μου. Για να μην πάθω και καμιά κατάθλιψη στο τέλος. Με μπάζει μέσα στην χαρά του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην ειρήνη του, για να μου δείξει πόσο βρώμικος είμαι. Δεν μου πετάει μία ταμπέλα εκεί πέρα ή έναν λόγο αληθείας μεν, ο οποίος να μου λέει ότι με έναν τρόπο πολύ πολύ έτσι επιθετικό, αληθινό αλλά και επιθετικό και αποκαρδιωτικό, να μου πει ότι είσαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Τι χίλια είναι αυτά? Δεν μιλάει έτσι. Και ούτε του λέει ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Βλέπεις εδώ πουθενά να λέει ο Κύριος, να στέλνει κανένα χερουβί ή να μιλάει ο ίδιος κανένας άγγελος, να του λέει «Βλέπεις εσύ που καμώνες ότι σε προφήτης, άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων είσαι». Δεν του λέει τίποτα τέτοιο. Το κατάλαβε ο ίδιος. Τώρα, αν στην παρουσία του Θεού δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ακάθαρτοι και αυτοδικαιωνόμεθα, τότε ο Θεός να μας ελεήσει όλους μας. Πάντως η παρουσία του Θεού μας δίδεται ως έναν πολύ πολύ διακριτικό και χαρμόσυνο τρόπο από την πλευρά του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε, χωρίς να πάθουμε συγκοπή, πόσο χάλιες είμαστε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μας χτυπήσει στο φιλότιμο, ώστε όταν κάποια στιγμή θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού να αναρωτιέται ποιος θα υπάγει διημάς και ποιος θα εργαστεί για μένα και ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά η οποία δεν υπάρχει άλλος να την κάνει, να μπω εγώ στη διαδικασία της αυτοδιάθεσης, της αυτοπροσφοράς και να πω εγώ Κύριε, μπορώ. Δηλαδή σε κινητοποιεί υπαρξιακά ο διακριτικός τρόπος μέσα από την παρουσία του Θεού που σου δείχνει πόσο χάλιας είσαι. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Αυτός είναι ο Θεός. Πάρα πολύ διακριτικός. Δηλαδή και κάτι δυσάρεστο που έχει να μας πει, μας το λέει μέσα από την παρουσία του, μέσα από την χωρίς λόγια παρουσία του, η οποία όμως τα λέει όλα σε εκείνον που θέλει να καταλάβει. Το πρώτο λοιπόν που καταλαβαίνει ότι είναι ταλέπορος. Το δεύτερο είναι ότι εχάθην. Το τρίτο είναι ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Και το τέταρτο είναι ότι κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Είναι σαν να λέει ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν με βοηθεί και πάρα πολύ το κλίμα. Είναι λίγο δύσκολο να μην κολλήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Αλλά όμως δεν είναι μόνο οι άλλοι ακάθαρτοι. Εντάξει, κατοικώ σε έναν λαό ακαθάρτων χιλέων, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι και εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Μέχρι τώρα θεωρούσα ότι οι άλλοι είναι άνθρωποι καθάρτων χιλέων και επειδή εγώ είμαι ο προφήτης του Θεού, η σάλπιγγα του Θεού, την οποία χρησιμοποιεί ο Θεός, ότι εγώ είμαι εντάξει. Δεν είμαι ούτε εγώ εντάξει. Αλλά όλα αυτά δεν τα λέει με έναν τρόπο απελπισμένο. Τα λέει με έναν τρόπο συντετριμένο. Και όταν ο άνθρωπος συντρίβεται, τότε το επόμενο βήμα είναι να έρθει ο Κύριος να τον επισκεφθεί, αλλά σε ένα πολύ πολύ πιο άμεσο, με έναν πολύ πιο άμεσο τρόπο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα την εικόνα ότι ο Ισαΐας είναι μέσα σε μια κατάσταση Πνεύματος Αγίου, με νεφέλες, με καπνούς, όπου συνειδητοποιεί την κατάστασή του. Μετά αυτή η κατάσταση την οποία γεύεται θα γίνει ακόμη πιο προσωπική, διότι θα πάει εκείνο το Σεραφείμ και θα κάνει κάτι επάνω του. Δηλαδή δεν αρκεί, έχουμε διαβαθμίσεις της παρουσίας του Θεού. Καταρχάς μπαίνουμε μέσα σε μια παρουσία την οποία την βλέπουμε, ας το πούμε, όντες μέσα σε αυτήν, και απλά κοιτάμε και από αυτό το κοιτάμε καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Μετά αυτό το πράγμα γίνεται πιο προσωπικό, γιατί αρχίζουμε και νιώθουμε αγγίγματα. Δηλαδή δεν απευθύνεται μόνο η παρουσία του Θεού στην όρασή μας ή στην ακοή μας, αλλά και στο ίδιο μας το σώμα και στην ψυχή μας, όπως θα δούμε παρακάτω. Εγώ λοιπόν, λέει, κατοικώ σε έναν λαό που είναι εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή, εγώ αυτό το κατάλαβα, για από πού το κατάλαβα, λέει, επειδή οι οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα των κυριών των δυνάμεων. Να γιατί κατάλαβα εγώ ότι είμαι ταλέπορος, να γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο οι άλλοι ακάθαρτοι, ότι είμαι και εγώ ακάθαρτος. Να γιατί τα κατάλαβα όλα αυτά. Επειδή οι οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα. Και ο βασιλέας είναι ο Χριστός. Και τώρα λέει ότι οι οφθαλμοί μου είδουν τον βασιλέα των κύριων των δυνάμεων. Και ο φόβος τώρα ποιος είναι, πώς θα μπορέσω εγώ να ανταποκριθώ αξίως σε σχέση με αυτό που είδα. Γιατί πολλά είδα, πολλά θα μου ζητηθούν. Γι' αυτό είπε το εχάθην. Εγώ δεν μπορώ να βαστάξω το βάρος αυτής της αποκάλυψης. Δεν μπορώ να φέρω δηλαδή τη ζωή μου. Το καταλαβαίνω, θα μου πεις είσαι προφήτης. Εντάξει είμαι, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να φέρω τη ζωή μου, την πνευματική μου ζωή, στο ύψος αυτού, αυτής της αποκάλυψης που μου δίνεται. Δηλαδή μου δίδεται η αποκάλυψη. Άλλο πράγμα να έχω μια αποκάλυψη διαγίου πνεύματος και άλλο πράγμα αυτή τη ζωή την οποία εγώ ζω, που είναι πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου. Πώς θα έρθει σε αυτό το ύψος της αποκάλυψης? Φοβάται τώρα. Σου λέει είδα πολλά, δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά που είδα, πώς θα γίνω εγώ έτσι? Εχάθην. Όταν ο άνθρωπος συντρίβεται από την παρουσία του Θεού και συνειδητοποιεί ότι δεν αξίζει αυτήν και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα το οποίο είδε, τότε έρχεται ο Θεός και κάνει για λογαριασμό του αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Γιατί ο Θεός ένα πράγμα περιμένει να δει, ώστε να αποστείλει το Σεραφείμ ή τον Άγγελο και να κάνει μια ενέργεια που θα τον ανορθώσει και θα τον ευγάλει από την απόγνωση. Και ποια είναι αυτή η ενέργεια, το 6. Τότε επέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ. Τότε πότε? Τότε που αναγνώρισε την ρυπαρότητά του. Τότε που αναγνώρισε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Τότε που είπε ότι εγώ εχάθην, είμαι τάλας, ταλέπορος. Τότε. Τότε που ταπεινώθηκε, τότε που συντρίφθηκε. Τότε που δεν έκρινε αυτόν άξιον και τον έκρινε απέναντίας και πολύ ανήμπορο να βαστάξει αυτό το βάρος αυτής της αποκαλύψεως. Τότε, στην εκδήλωση αυτής της προσωπικής αδυναμίας, στην αναγνώριση της προσωπικής του ανεπάρκειας, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ. Γιατί ο Θεός δεν αφήνει κανέναν που να δηλώνει την ανημόρια του αβοήθητο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κανέναν. Όσο κι αν έσφαλε με το στόμα, όσο κι αν
ο ίδιος αποδέχεται και παραδέχεται ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Αδέρφια, έχουμε πει πολλά λάθη. Έχουμε πει πράγματα που δεν θα έπρεπε. Έχεις πει. Έχω πει. Σε κάποιες στιγμές προσωπικές, είτε μέσα στον εαυτό σου, είτε μέσα από κανένα τηλέφωνο, είτε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, είπες πράγματα. Είπαμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα πούμε. Δεν έπρεπε να τα πούμε. Εάν όμως ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τη ρυπαρότητά του εξαιτίας αυτών των οποίων αναγνωρίζει ότι δεν έπρεπε να πει και κράζει και κλαίει και κοιτάζει προς τον Θεό, ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα τα κάνει όλα καινούρια. Γιατί λέει ότι επέτασε προς εμένα εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός το οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Κρατάει στα χέρια του κάτι το πύρινο, το οποίο όμως είναι εξόχως καθαρτικών, γιατί είναι παρμένο μέσα από το θυσιαστήριο του Θεού. Ό,τι λαμβάνεται μέσα από το θυσιαστήριο του Θεού είναι καυτερό, αλλά καθαρτικό καυτερό. Όχι αυτό που λέει ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων με την έννοια της κρίσης. Εδώ είναι πυρ καταναλύσκων με την έννοια της κάθαρσης. Ό,τι βγαίνει από το θυσιαστήριο. Γι' αυτό πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο μας λέει οικοδομήσατε το προσωπικό σας, το κατακεκριμνισμένο σας θυσιαστήριο. Είτε αυτό είναι ατομικό, είτε αυτό είναι οικογενειακό, είτε ακόμη και αν αυτό είναι εκκλησιαστικό. Γιατί μέσα από το θυσιαστήριο, μέσα από τη φωτιά του θυσιαστηρίου θα δοθεί λόγος, θα δοθεί άγγιγμα, το οποίο είναι καθαρτικό άγγιγμα. Η κάθαρση, αυτή η παρουσία του Θεού είναι που καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή η φωτιά, η του Πνεύματος του Αγίου φωτιά, μέσα από το θυσιαστήριο είναι που καθαρίζει τα χείλια και την καρδιά και τα πάντα. Και τι λέει στο 7? «Και ήγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, ιδού, τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και ήγγισε αυτόν, τον Ισαΐα δηλαδή, και ήγγισε αυτόν, εις το στόμα μου. Εις το στόμα μου. Γιατί τον αγγίζει στο στόμα του? Γιατί εκεί αναγνώρισε ότι είναι το πρόβλημά του. Όπου αναγνωρίζεις με πόνο ψυχής ότι έχεις πρόβλημα, εκεί θα σε αγγίζει ο Θεός. Το πρόβλημα είναι να μην αναγνωρίζεις τίποτα. Εάν δουλέψεις πραγματικά με τα θέματα τα οποία κουβαλάς και εσύ και εγώ σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας, εκεί ακριβώς ο Θεός θα κάνει άγγιγμα. Εκεί. Αυτός αναγνώρισε ότι έχει πρόβλημα με το στόμα του. Ότι το στόμα του μπορεί να είναι σάλπιγγα, μπορεί να είναι κήρυκας, μπορεί να είναι προφήτης, αλλά το στόμα του είναι ακάθαρτο. Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν άνθρωπο τον οποίον χρησιμοποιεί ο Θεός δίνοντάς του λόγο. Και μάλιστα αυτά που λέει να είναι από το Θεό και να βγαίνουν και να σώζονται και να οικοδομούνται, να βγαίνει και να λέει ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Θέλει πολύ μεγάλη γενναιότητα, θέλει πολύ μεγάλη εντυμότητα, θέλει να εκτιμά αναλόγως την παρουσία του Θεού. Και επειδή αυτός το κάνει και αναγνωρίζει το πρόβλημά του, ξέρετε τι γίνεται εδώ, αυτός αναγνωρίζει ότι το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ακριβώς εκεί που οι άλλοι θεωρούν ότι πλεονεκτεί. Ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι ακριβώς εκεί που οι άλλοι θεωρούν ότι είναι μεγάλης του δύναμης και το μεγάλο του όπλο. Άρα λοιπόν αυτός γνωρίζει την κατάστασή του λόγω της παρουσίας του Θεού και δεν πλανάται στα παλαμάκια και στα χρυκροτήματα των άλλων. Είτε στα οποιαδήποτε επιτεύγματα τα οποία ο Θεός δι' αυτού, δι' του στόματός του μάλιστα, έχει κατορθώσει. Έχω πρόβλημα λέει. Το πρόβλημα μου είναι το στόμα μου. Και ακριβώς εκεί επέταξε προς εμέ εν το Σεραχήμ και ήγγισε αυτόν εις το στόμα μου. Τώρα πλέον τα χείλη αυτά ποτέ πια δεν θα ξανά είναι τα ίδια. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δουλεύει με το πρόβλημά του τίμια ειλικρινά, τότε ο Θεός δια του αγγίγματός του θα τον αλλάξει. Θέλουμε να μας αλλάξει ο Κύριος τα χείλια. Κύριε τα χείλια μου, μακάριος ο άνθρωπος οφυλάττων το στόμα αυτού, διότι φυλάττει την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Ιδού τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη. Να γιατί τον ανέβασε πάνω εκεί.
Όχι για να του πει μπράβο, τι ωραίος προφήτης είσαι. Όχι για να του πει ότι ναι, ναι, εγώ εσένα πάω, τους άλλους εσύ είσαι ο δικός μου. Όχι γι' αυτό. Τον ανέβασε πάνω για να του θεραπεύσει αυτό από το οποίο ο ίδιος αναγνωρίζει ότι πάσχει. Δηλαδή τα χείλια του. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν είναι έβγε και τι καλά που πας. Η παρουσία του Θεού είναι ένας τρόπος γιατριάς της πάθησής σου. Αυτό να κάνουμε τώρα στην προσευχή. Να πούμε Κύριε εδώ, εδώ και εδώ και οπουδήποτε αλλού έχω θέμα. Έχω πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημά μου δεν είναι ένα πρόβλημα που το φέρνω ενώπιόν σου με έναν τρόπο μυρολατρικό. Έρχομαι εδώ γιατί ξέρω ότι εσύ αυτό το πράγμα μπορείς να το αλλάξεις και να μου το επιστρέψεις πίσω καθαρό, ώστε να το χαίρομαι εγώ και να δοξάζεσαι εσύ. Γιατί όταν ο Θεός δοξάζεται, αδέρφια, στη ζωή μας, λέει «Τους δοξάζοντάς με, θέλω δοξάσει». Ας γονατίσουμε λοιπόν ενώπιον του Κυρίου με αλήθεια, με ειλικρίνεια και να μην φοβόμαστε ότι θα πέσει κεραυνός να μας κάψει. Καμιά λαβίδα με άνθρακα σπυρός μπορεί να έρθει και να καθαρίσει, όχι να κάψει το στόμα, να κάψει το πάθος, να κάψει την αρρώστια. Αλλά αυτό το κάψιμο θα είναι καθαρτικό και να σηκωθούμε πάνω αλλιώτικοι, με χαρά, με πίστη και με ευγνωμοσύνη. Δόξα στον Θεό. Αλληλούια.